Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τετάρτης με εκπροσώπους εργαζομένων στο εργοστάσιο των πετρελαίων της Ενεργειακής. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και της μεγάλης πτώσης των τιμών του αργού πετρελαίου και πώς αυτά επηρεάζουν την εξορυκτική και εν γέννη οικονομική δραστηριότητα της διαχειρίστριας εταιρείας Energean. Συζητήσαμε, το αναλύσαμε την κατάσταση. Ήταν και αυτός γνώστης της κατάστασης, δεδομένου ότι έχει συναντηθεί και με την εταιρεία, αλλά και μιλώντας με άλλους υπουργούς, έχει γνωρίζει και μας μετέφερε ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές της εταιρείας με τα υπουργεία. Μας ενημέρωσε ότι θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες και άλλες επαφές με άλλα συναρμόδια υπουργεία, γιατί το θέμα το κοιτάνε πολύπλευρα και ευτυχώς η κυβέρνηση αλλά και η εταιρεία. Εμείς, εκφράζοντας την αγωνία μας αλλά και τη θέση μας στο γνωστό αυτό πρόβλημα, τη διάθεση που έχουμε για να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση της λύσης, μας διαβεβαίωσε ότι και η κυβέρνηση είναι σε αυτό το σκεπτικό. Μάλιστα, μετά το πέρας της συνάντησης, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ανέφερε τα εξής. Κατέστησα ξεκάθαρο πως οποιαδήποτε φήμη υπονοείται ή διακινείται για κλείσιμο του εργοστασίου είναι εντελώς αβάσιμη. Είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να συνεχιστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εργοστασίου εκμετάλλευσης του πετρελαίου στον πρίνο, και παράλληλα διατηρούμε ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για αμοιβαία ενημέρωση. Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ρητή προς τη λύση με ανοιχτό εργοστάσιο και εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως αναφορά στα πετρέλαια του πρίνου έκανε και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια συνέλευσης τύπου, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της οικονομίας. Ειδικότερα μιλώντας για την επένδυση στον πρίνο, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ζημιά έγινε όχι λόγω του κορονοϊού, αλλά λόγω της μεγάλης πτώσης στην τιμή του πετρελαίου, ενώ επισήμανε πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο παρακολουθεί το θέμα. Και ο ίδιος πιστεύει πως λόγω της αύξησης του πετρελαίου της τιμής του πετρελαίου θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα χρειαστεί κρατική παρέμβαση. Η περίπτωση του πρίνου είναι λίγο πιο διαφορετική. Και αυτή φυσικά μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, καμία εμβολία. Η ζημιά κυρίως συνέβη εκεί λόγω της μεγάλης πτώσης της τιμής του πετρελαίου, που κατέστησε το κοίτασμα μη βιώσουμε οικονομικά. Το πετρέλαιο αρχίζει και ανεβαίνει πάλι, όπως βλέπετε και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Το παρακολουθούμε, πιστεύω ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα χρειάζεται δική μας παρέμβαση. Γιατί είναι μια αγορά τελείως διεθνής και ισορροπή. Δηλαδή, τώρα που ανοίγει η ζήτηση, ανεβαίνουν πάλι οι τιμές.